Γεια σε όλους. Πριν από μερικούς μήνες και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2017, η Huawei κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το Huawei Mate 10 Lite. Ένα κινητό που προσπαθεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στη mid-range κατηγορία κινητών. Το συγκεκριμένο Huawei 10 Lite προέρχεται από την ελληνική αντιπροσωπεία, αγορασμένο από ελληνικό πολυκατάστημα και πραγματικά και στην τιμή του απευθύνεται σε ανθρώπους που ψάχνουν ένα κινητό mid-range κατηγορίας, αφού αυτή δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ πλέον στην Ελλάδα, αλλά και με τις επιδόσεις του και με το στυλ του, το design του δηλαδή και με την τιμή του, δείχνει καθαρά ότι είναι ένα mid-range κινητό το οποίο καταφέρνει πάρα πολύ καλά να ανταπεξέλθει για αυτό που έχει κατασκευαστεί, να καλύψει τις ανάγκες της mid-range κατηγορίας. Ανάγκες που από ό,τι θα δούμε και στη συνέχεια καταφέρνει να τις καλύψει όχι απλώς αξιοπρεπέστατα, πάρα πολύ καλά. Το Huawei 10 Lite, το συγκεκριμένο είναι το μαύρο, έχει 64 GB εσωτερική μνήμη και 4 GB RAM, Dual SIM, αλλά ας το ανοίξουμε. Ταινίες ασφαλείας. Η συσκευή είναι πολύ καλά προστατευμένη συρταρωτά στο κέντρο της συσκευασίας. Επάνω έχει τη συσκευασία με τα manual, κάτω με τα παραλκόμενα. Το πινάκι για να ανοίξουμε το tray του SIM. Η συσκευή είναι στο κέντρο. Quick Start Guide, οδηγός γρήγορης έναρξης και στα ελληνικά. Και κάποιες εγγυήσεις φαντάζομαι. Κάρτα εγγύησης και στα ελληνικά. Το πιν. Τίποτα άλλο. Φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο, USB σε micro USB. Ο φορτιστής δεν είναι ένας quick charge. Στα 2 αμπέρ έχει το απλό το Quick Charge, όχι το Quick Charge 2 και το Quick Charge 3, αλλά είναι πολύ αποδυτικός για τη συγκεκριμένη συσκευή. Με μια πολύ καλή μεμβράνη προστασίας κατά τη συσκευασία. Που με την αφαίρεσή της
αποκαλύπτεται ένας φανταστικός σχεδιασμός. Γυαλί στο μπροστινό μέρος, αλουμίνιο στο πίσω, ολόσωμα αλουμίνιο, design καμπυλωτό που παραπέμπει σε κατασκευές της Apple. Εδώ είναι η πλαστική γραμμή και πάνω και κάτω για την κεραία. Και παρά τις 5,9 ίντσες του, οι διαστάσεις του και το κράτημά του στο χέρι είναι κορυφαίο. Και πρωτοκυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017. Έχει ένα ύψος στα 156 χιλιοστά, 15,5 περίπου εκατοστά. 7,5 είναι τα εκατοστά στο άνοιγμά του. Και 7,5 χιλιοστά, ούτε καν ένα πόντο το πάχος του. Δεν περιέχει πλήκτρα hardware. Κάτω έχει μόνο το λογότυπο της Huawei. Mid-range κινητό, αλλά με σχεδιασμό τελευταία λέξη της μόδας. Ενεργοποίηση, powered by Android, Huawei, το λογότυπο. Διπλή κάμερα προς και με flash. Διπλή κάμερα πίσω με flash και ένα fingerprint sensor που είναι από τους καλύτερους που κυκλοφορούν στην αγορά. Η οθόνη των 5,9 inch δεν είναι Super AMOLED, δεν είναι από τις καλύτερες που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά είναι μία IPS LCD που τώρα πλέον οι LCD μας έχουν αποδείξει, κοιτάξτε ένα μαύρο, ότι μπορούν επάξια να ικανοποιήσουν και τους απαιτητικότερους χρήστες. Έχει Android 7, ας κάνουμε επιλογή της χώρας μας. Ελληνικά. Ελληνικά Ελλάδα. Ελληνικά Ελλάδας. Επόμενο. Δεν θα βάλουμε κάρτα SIM. Αποδέχομαι. Αργότερα. Πρέπει να διαβάσεις καλά τους όρους χρήσης. Εδώ λέει ότι το Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιεί την τοποθεσία και υπηρεσία και την τοποθεσία και το IMEI της συσκευής. Θα γίνει αργότερα. Σύνδεση σε δίκτυο, παράληψη προς το παρόν. Ξεκινάμε από την αρχή. Παράληψη τα αντίγραφα. Οκ.
Όχι τώρα το cloud. Παράληψη το δαχτυλικό αποτύπωμα. MIUI 5.1. Έναρξη. Το τηλέφωνο ενεργοποιήθηκε στα ελληνικά, Σάββατο 17 Μαρτίου. Πολύ καλή φωτεινότητα. Όχι βέβαια για την κάμερα. Η οθόνη των 5,9 ιντσών είναι όπως τη χαρακτηρίζει η Huawei Full View. Είναι στις προσταγές της νέας μόδας Samsung S9 Infinity View πάνω κάτω. Πραγματικά τα bezel είναι περιορισμένα δεξιά-αριστερά και πάνω κάτω μόνο ένας μικρός χώρος για το λογότυπο και για τις κάμερες και το ηχείο. Ηχείο στο πάνω μέρος. Ηχείο δεξιά, jack για σύνδεση ακουστικών και το micro USB για τη φόρτιση και το μικρόφωνο. Το selling point αυτού του κινητού είναι η τιμή του. Είναι η μεγάλη του οθόνη, ο σχεδιασμός του χωρίς μεγάλα bezel. Διπλή κάμερα εμπρός, διπλή κάμερα πίσω. Φοράει έναν επεξεργαστή από την ίδια τη Huawei, από τη θηγατική της τη HiSilicon, τον 659, οχταπύρινος. Οι τέσσερις πυρήνες είναι αρκετά καλά χρονισμένοι στα 2,3, οι άλλοι τέσσερις είναι στα 1,7 GHz. Μάλλον αυτό έχει γίνει για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν χρειάζεται πολύ δυνατός επεξεργαστής και πραγματικά είναι πολύ καλό στήσιμο, γιατί η μπαταρία που είναι 3340 mAh σε πολύ καλή χρήση ως δυνατή την ημέρα τη βγάζει ευχάριστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο φορτιστής που μπορεί να μην είναι Quick Charge 3, αλλά αυτό ήθελα να το δω. Ας το βάλουμε για φόρτιση. Volt, 1,5 αμπέρ περίπου είναι αυτή τη στιγμή που δίνει ο φορτιστής και χρειάζεται το κινητό στην κατάσταση φόρτισης που είναι. Η μπαταρία του είναι στο 56%, άρα ένας οποιοδήποτε φορτιστής πάνω από 2,1 αμπέρ βέβαια, να παρέχει τουλάχιστον το απλό Quick Charge, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί αυτού. Η κάμερά του, η μπροστινή, είναι πολύ καλή στα 12 megapixel με f-stop 2.0. Πολύ ωραία χρώματα. Πολύ ωραία αναλογία οθόνης.
Ο δείκτης κάλυψης του πάνελ από την οθόνη είναι πάνω από το 75%, 76,5 νομίζω. Πλησιάζει στο full body οθόνη. Οπότε η κορυφαία αυτή οθόνη, οι τέσσερις κάμερες και σε συνδυασμό με τη τιμή του που δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ, δείχνει ότι η επιλογή της Huawei είναι πάρα πολύ καλή σε αυτή την κατηγορία τιμής. Σε καμιά περίπτωση οι κάμερες δεν είναι αναφοράς. Σε καμιά περίπτωση οι κάμερες δεν θα έχουν απόδοση σαν και αυτές των κινητών της υψηλής κατηγορίας. Αλλά και πάλι σε καμιά περίπτωση δεν θα σας αφήσουν δυσαρεστημένο κανέναν χρήστη. 16 MP η πρώτη κάμερα και 2 MP η δεύτερη κάμερα, η οποία μετράει το βάθος πεδίο, δημιουργεί μποκεφέ, έχει πολλές ρυθμίσεις και βγάζει φωτογραφίες με τέλεια αποτελέσματα. Ευχάριστη κύληση. Ρολόι. Βίντεο, θέματα, μουσική διαχείριση, εργαλεία, ραδιόφωνο FM. Βέβαια. Πηξίδα, φακός. Το MU51 είναι ένα περιβάλλον της Huawei στα χνάρια της Apple. Δεν είναι και από τα πιο ελαφριά, αλλά από ό,τι βλέπω, έχει πολύ καλή απόδοση σε αυτό το τηλέφωνο. Θέματα. Πολύ ωραίο περιβάλλον. Μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Και οι παρουσιάσεις που έχω παρακολουθήσει προσπαθούν να αποδείξουν ότι αυτό το εγχείρημα της Huawei είναι πολύ πετυχημένο, πολύ αποδοτικό και δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ βαθιά στο χέρι για να είμαστε με την τελευταία λέξη του design σε πολύ σοβαρές αποδόσεις, αξιοπρεπέστατες, που θα μας αφήσουν ικανοποιημένους. Ευχαριστώ πολύ.